Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στο νησί μας και το Δήμο μας την Ολυμπιακή Φλόγα που θα ταξιδέψει με τελικό προορισμό το Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την Ολυμπία 5.250 χιλιόμετρων και η οποία θα περάσει από 13 περιφέρειες, 7 νησιά, 43 πόλεις, 41 δήμους. 10 αρχαιολογικούς χώρους, 2 Ολυμπιακά μουσεία, μια αποστολή που αποκολουθεί με 40 άτομα συνοδεία, 15 αυτοκίνητα ειδικά διαμορφωμένα. Ας χειροκροτήσουμε τον Ολυμπιονίκη μας Σπύρο Γιαννιώτη, τελευταίο λαμπαδιδρόμο της διαδρομής. Η Φλόγα είναι εδώ στην πόλη μας. Thank you.
Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου Ελλάδας. Έπαση σημαίας. Καλώ τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, κύριο Πουλημένο, να προσέλθει στο βήμα. Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Επιτροπής Λάμπα Διδρομίας, κύριε Επίτιμε Πρόξενε της Γαλλίας στην Κέρκυρα, κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Βόρειας Κέρκυρας, εκπρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στο νησί μας, στην ιστορική πόλη της Κέρκυρας που υποδέχεται σήμερα με συγκίνηση και περηφάνεια την Ολυμπιακή Φλόγα. Τη φλόγα που συμβολίζει και θερμαίνει την ειρήνη, την ευγενή άμυλα, τη συνύπαρξη των λαών. Τη φλόγα που αποτελεί ελπίδα και φάρο για ένα καλύτερο κόσμο, για καλύτερες εποχές. Τη φλόγα που φωτίζει ιστορία χιλιάδων ετών. 28 αιώνες έχουν περάσει από την πρώτη επίσημη καταγραφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία. 128 χρόνια από την αναβίωσή τους στην Αθήνα και 88 χρόνια από την απόφαση στην Τεγέα για τη μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας από την κοιτίδα των αγώνων στην εκάστοτε διοργανώτρια πόλη. Η διαχρονικότητα και μόνο αποδεικνύει το μέγεθος και την αξία του γεγονότος, στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή και την τύχη να συμμετέχουμε στη μεταλαμπάδευση από την Ολυμπία στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Σήμερα ο λαός της Κέρκυρας χαίρεται και τιμά τη διέλευσή της από τα χώματά της, επιβεβαιώνοντας την πίστη στις αρχές της ευγενούς άμυλας και στο συνδυασμό των σωματικών επιτευγμάτων και των πνευματικών αρετών. Υποδεχόμαστε την Ολυμπιακή Φλόγα και ευελπιστούμε όλες οι πόλεις του κόσμου να μοιραστούν τα ιδεώδη του αθλητισμού, ιδεώδη συνεργασίας, ειρήνης, πνευματικής και πολιτιστικής ανάτασης. Αγαπητοί φίλοι, στην αρχαιότητα η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σταματούσε τους πολέμους. Σήμαινε εκεχηρία. Και σήμερα που το αίτημα για ειρήνη και ευημερία είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ενώνει όλο τον κόσμο. Πόλης, δημοκρατία, ολυμπισμός είναι τρεις λέξεις ελληνικές και ταυτόχρονα παγκόσμιες. Ανήκουν και οι τρεις στο λεξιλόγιο και τη βαθύτερη έννοια του πολιτισμού. Η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων περικλεί ισχυρούς συμβολισμούς και μεταλαμπαδεύει σε ολόκληρη την οικουμένη αξίες και ιδεώδη τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Το Ολυμπιακό πνεύμα το εφαγωνίζεστε την ευγενή άμυλα και πρωτίστως τη συμφιλίωση των λαών. Όταν μεταφέρεται από χέρι σε χέρι από ανθρώπους όλων των ηλικιών και των δύο φύλων, διαφορετικής κουλτούρας, μόρφωσης, θρησκείας και καταγωγής, επιβεβαιώνει στην πράξη ότι όσα ενώνουν τους κατοίκους του πλανήτη μας είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η συγκυρία
γεωπολιτικά δεν είναι ευχάριστη, καθώς την ώρα που συζητάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εξελίσσονται δύο πολύ σημαντικοί και επικίνδυνοι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα, που δεν απειλούν μόνο τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά την παγκόσμια ισορροπία και ειρήνη. Κάποτε η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων έφερνε αυτόματη εκεχηρία από τους λαούς και τα κράτη. Δυστυχώς αυτό πλέον δεν συμβαίνει στην πράξη. Σήμερα όλοι μαζί από την κεντρική πλατεία της πόλης μας ευχόμαστε να επικρατήσει η λογική και η ειρήνη. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους Κερκυραίους λαμπαδιδρόμους που μετέφεραν τη φλόγα από το λιμάνι ως εδώ και θα τη μεταφέρουν αύριο το πρωί και πάλι στο λιμάνι για να συνεχίσει το μακρύ ταξίδι της. Την Αναστασία Μεσημέρι που έχει διακριθεί σε κολυμβητικούς αγώνες, τον Ολυμπιονίκη Ανοιχτής Θάλασσας Σπύρο Γιαννιώτη, την Ολυμπιονίκη Ρυθμικής Γυμναστικής Μαρία Γιωργάτου, την Ολυμπιονίκη στο softball Ιωάννα Μπούζιου, τον Αρσένη Τσιμίνο, κάτοχο παγκοσμίου ρεκόρ εφήβων στα 2.000 μέτρα στίβλ, και τέλος το Χαράλαμπο Θεοδόση, πρωταθλητή στο Ice Swimming. Εύχομαι το πνεύμα και τα μηνύματα που περιέχει και συμπυκνώνει αυτή η φλόγα που άναψε σήμερα εδώ να ακουστούν και να μεταφερθούν παντού. Η ιερή εκεχηρία της αρχαιότητας να μετατραπεί σε παγκόσμια ειρήνη του σήμερα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού να είναι όμοιοι με τους αγώνες της Ιεράς Άλτεως, του Ιακλέους, του Οράματος του Κουμπερντέν και του Βικέλα, της προσδοκίας όλων των φιλάθλων ολόκληρου του πλανήτη. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσουμε τον εκπρόσωπο της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής Παρίσι 2024, πρόξενο Γαλλικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κύριον Ζακ Λί Κλαβό, για τον χαιρετισμό. Καλησπέρα, Κόρφου. Monsieur le maire de Corfou du centre, monsieur le maire de Corfou du nord, mesdames et messieurs les représentants de la région, monsieur le président du comité de la flamme, monsieur le consul honoraire de France à Corfou, mesdames et messieurs, chers amis, Κύριε Δήμαρχε της Κεντρικής Κέρκυρας, κύριε Δήμαρχε της Βόρειου Κέρκυρας, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, κύριε Πρόεδρε της Ολυμπιακής Λαμπαδιοδρομίας, επίτιμη πρόξενε της Γαλλίας στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Les Jeux Olympiques sont le plus ancien événement historique célébré dans le monde. Ils sont nés il y a 2800 ans en Grèce et ils nous réunissent aujourd'hui à l'échelle globale. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το αρχαιότερο ιστορικό γεγονός που εξακολουθεί να γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Οι αγώνες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από 2.800 χρόνια φέρνουν σήμερα κοντά όλη την ανθρωπότητα. 100 ans après la dernière édition des Jeux organisée en France, Paris s'apprête à les accueillir à nouveau. 100 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στη Γαλλία, το Παρίσι ετοιμάζεται να τους φιλοξενήσει και πάλι. L'ambassade de France et le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont ici aujourd'hui, aux côtés du comité olympique hellénique, pour faire rayonner l'esprit des Jeux et des valeurs olympiques qui sont notre héritage commun, mais aussi l'amitié entre la France et la Grèce. Η Πρεσβεία της Γαλλίας και η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024 βρίσκονται σήμερα εδώ στο πλάι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για να αναδείξουν το Ολυμπιακό ιδεώδες και τις αξίες του Ολυμπισμού που συνθέτουν την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για να αναδείξουν τους δεσμούς φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία και την Ελλάδα. Nous nous associons à ce parcours depuis le sanctuaire d'Olympie, où repose le cœur de Pierre de Coubertin, restaurateur des Jeux modernes. Avec Dimitrios Vikelas.
nous l'accompagnons jusqu'à Athènes, où aura lieu la cérémonie de passation à la France le 26 avril. Συμμετέχουμε στην Ολυμπιακή Λαμπαδιοδρομία από την αφετηρία της στην αρχαία Ολυμπία, όπου αναπαύεται η καρδιά του Πιέρ ντου Κουμπερτάν, πρωτεργάτη της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων μαζί με τον Δημήτριο Βικέλα. Και θα την ακολουθήσουμε μέχρι την Αθήνα, όπου θα λάβει χώρα η τελετή παράδοσής της στη διοργανώτρια Γαλλία στις 26 Απριλίου. Le lendemain, elle partira sur le bateau trois-mâts Belém pour atteindre Marseille le 8 mai. Ce relais continuera ensuite jusqu'à Paris pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Την επόμενη μέρα η Ολυμπιακή Φλόγα θα αναχωρήσει με το ιστιοφόρο Μπελέμ για τη Μασσαλία, όπου αναμένεται να φτάσει στις 8 Μαΐου. Από εκεί θα ταξιδέψει μέχρι το Παρίσι εν ώψη της τελετής έναρξης των αγώνων στις 26 Ιουλίου. Quel meilleur symbole entre les époques et entre deux nations, quel plus beau lien entre nos deux peuples que ce feu sacré qui transmettra de ville en ville l'enthousiasme de tous. Τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβολήσει καλύτερα τις δύο εποχές και τα δύο μας έθνη. Τίποτα ομορφότερο δεν θα μπορούσε να αναπαραστήσει τη σχέση που ενώνει τους δύο λαούς μας από αυτήν την ιερή φλόγα που θα μεταλαμπαδεύσει από πόλη σε πόλη τον ενθουσιασμό όλων μας. Le concepteur français de la torche, Mathieu Lehanner, s'est inspiré de trois idées fortes de Paris 2024. Ο Γάλλος δημιουργός της Ολυμπιακής Δάδας, Mathieu Lehanner, εμπνεύστηκε από τρεις κεντρικές ιδέες που χαρακτηρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. L'égalité pour les premiers jeux paritaires et inclusifs de l'histoire. Την ισότητα που χαρακτηρίζει τους πρώτους αγώνες της ισότητας των φύλων και της συμπερίληψης στην ιστορία. L'eau avec la traversée de la Méditerranée et le relais des océans jusqu'à Tahiti pour l'ambition écologique. Το νερό που συνδέεται με το διάπλο της Μεσογείου και την υπεροκεάνια λαμπαδιοδρομία μέχρι την Ταϊτή που εκφράζει την περιβαλλοντική διάσταση των αγώνων. L'apaisement pour le message de paix et d'unité promu par ces jeux. Τον κατευνασμό που προσφέρει το μήνυμα ειρήνης και ενότητας που προβάλλουν οι αγώνες. Célébration, engagement et héritage sont les trois mots-clés brillants dans le sillage de cette flamme qui nous rapproche de jour en jour de cet événement unique. Γιορτή, δέσμευση και κληρονομιά είναι η Λαμπαδιοδρομίας, τον κύριο Βασιλιάδη. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που έχουμε επιλέξει τον τόπο της Κέρκυρας, ένα τόπο που είναι βγαλμένη η Ολυμπιονίκη, ο οποίος πριν από λίγο ο Δήμαρχος ονομάτισε. Ένα τόπο με πολύ πλούσιο αθλητισμό και με πολλά αθλητικά σωματεία. Πριν από μερικές μέρες, 8 ακριβώς, αυτή η φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την αρχαία Ολυμπία. Αφού πέρασε σχεδόν από όλη την Ελλάδα, σήμερα βρίσκεται εδώ, στην Κέρκυρα, στο άκρο της Ελλάδος. Σκορπώντας το δρόμο της, διαχρονικά μηνύματα της αγάπης, της ειρήνης και της συνύπαρξης των λαών. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι λαλίσαντες, μηνύματα επίκαιρα, όσο ποτέ άλλοτε αυτή την εποχή. Το σήμα της εκεχηρίας δόθηκε. Ας ακουστούμε λοιπόν και ας απαιτήσουμε να σταματήσουν όλα αυτά που εμποδίζουν στο να γίνει αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός που λέγονται Ολυμπιακοί Αγώνες. Το αν το καταφέρνουμε ή όχι, αυτό έχει άλλη σημασία. Σημασία έχει όμως ότι εμείς οι Έλληνες, που έχουμε την παρακαταθήκη αυτής της φλόγας, ποτέ δεν θα πρέπει να πάψουμε να παλεύουμε για αυτά που τα ιδανικά που πιστεύουμε. Γιατί εμείς είμαστε οι κύριοι εκφραστές του Ολυμπιακού Πνεύματος και να μην ξεχνάμε ότι από εδώ ξεκίνησαν τα πάντα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς λαμπαδιδρόμους και αγαπητούς φίλους μερικών, τις αρχές, τον κόσμο, τα μουσικά σύνολα, τους όλους τους εθελοντές για την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη υποδοχή που μας κάναν. Και να μην ξεχάσω ότι πρέπει, κύριε Πρόξενε, τελευταία μέρα σήμερα στο ταξίδι σας στην επικράτεια, να σας πω ότι όλοι εμείς ευχόμαστε να κάνετε καλούς αγώνες και καθαρούς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζουμε στην ενότητα τη ανταλλαγή των δώρων. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, κύριο Πουλημένο, να έρθει στο βήμα και τον εκπρόσωπο της Γαλλικής Επιτροπής, κύριο Πρόξενο, κύριο Ζαν Λακ Λεβό. Παραδίδουμε τώρα στον Δήμαρχο το αγγείο που όταν ανάψει η φλόγα από την εστία μεταφέρεται με την εστιάδα στο ναό της Ολυμπίας προκειμένου από αυτό να ανάψει η πρώτη δάδα και να ξεκινήσει μια αλυσίδα που γίνεται από ανθρώπους προκειμένου να φτάσει μέχρι το Παρίσι. Σε ένδειξη τιμής, ένα αυθεντικό αγγείο. Ευχαριστώ πολύ. Η οποία θα παγγείλει τον Ολυμπιακό ύμνο στην ελληνική και στην γαλλική γλώσσα και την πλαισιώνει ο Γιάννης Κούρκουλος, ο καθηγητής μουσικής. Και τα λιθινού, κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι, στον ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή και με τα μάραντο στεφάνω σε κλονάρι και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί. Créateur auguste de la beauté, de la grandeur et de la vérité. Descends ici, parais, brille comme l'éclair dans la gloire de la terre et de ton ciel. Dans la course et la lutte et le poids des nobles jeux éclaire l'élan. Prépare la couronne faite de la branche immortelle et donne encore la force de l'acier et de la dignité. Les campagnes, les monts, les mers brille autour de toi comme un grand temple fait de pourpre et de blancheur. Et dans les temples ici accourt tout le peuple pour se prosterner devant toi, esprit antique et éternel.
με το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας. Ας τους υποδεχτούμε.
Έχει τα μυθή, παιδικά μου ζηλιαμέ. Του να το χωρώ, είσαι τόσο καμπλέ. Έλα εδώ για να σου πω μήκα, πως εγώ σε αγαπώ, ναι.